Κώστα, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τώρα έχουμε όλη μια οικειότητα μεγαλύτερη από όσο ίσως θα έπρεπε, γιατί δεν ξέρω, το έχεις κερδίσει αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν και έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια, ναι. Από το 2000. Από τότε 17 που... χρόνια. Ναι, 17 χρόνια. Πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν και εσύ νιώθεις το ίδιο εδώ για τον ΠΑΟ, για τον κόσμο, για την πόλη. Κοίταξε, για μένα δεν έχουν περάσει κανένα χρόνο. Γιατί έχω επαφές με παιδιά από πάνω, έχουμε πει και πού. Οπότε για μένα είναι. Εντάξει, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν πατάω μέσα στην Τούπα, έτσι. Στο γήπεδο μέσα εννοώ. Α, στον αγωνιστικό χώρο. Στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Το συνέστημα πάντως υπάρχει, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό για σένα αυτό το... αυτά τα χρόνια που βοήθησες πάρα πολύ για να αλλάξει η ιστορία της ομάδας τότε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εμένα βοήθησε ο ΠΑΟΚ. Οπότε και εγώ από την πλευρά μου προσπάθησα ώστε να μπορέσω να γράψω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Mm-hmm. Μάλιστα. Νιώθεις ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έτσι αλλάζει, μεγαλώνει, έστω και αν δεν έχει βέβαια κερδίσει τίτλους? Ναι, πιστεύω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πάρα πολύ καλό δρόμο. Καταρχήν υπάρχει σταθερότητα στη διοίκηση αυτή, το πιο σημαντικό. Ναι. Το βλέπουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στο ΠΑΟΚ, βλέπουν ότι όλα είναι πολύ πιο ήρεμα, οπότε σου δίνει το περιβάλλον να δουλέψεις απερίσπαστα και να κάνεις έργο. Mm-hmm. Σωστά. Πώς βλέπεις το φινάλε της αγωνιστικής περίοδου στο ποδόσφαιρο, με μια μάχη που αναμένεται στα play-off, με ένα ιστορικό γεγονός στο κύπελο που συνεχίζουν οι τέσσερις μεγάλοι, σαν έχει τονωθεί αρκετά το ενδιαφέρον? Ναι, πραγματικά. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό φινάλε αυτό. Γιατί η αρχή ήταν τραγική. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι το φινάλε θα είναι καλό, θα έχει ενδιαφέρον, θα κρατήσει τον κόσμο σε γρήγορση, θα θέλει να το δει, να το θαυμάσει έστω. Γιατί πιστεύω ότι θα δούμε και καλό ποδόσφαιρο, αλλά και ωραίο ασπέδες θα υπάρχει. Λες, η αρχή ήταν τραγική επειδή και πάλι ο Ολυμπιακός πήρε διαφορά, ο Παναθηναϊκός και έκανε αρκετά προβλήματα, αλλαγές προπονητών, όλα αυτά. Όλα αυτά. Η βεβαιότητα, η μη σταθερότητα, οι αλλαγές προπονητών, η κρίση σε κάθε ομάδα, όλα αυτά μετράνε, έτσι. Είναι λογικό, δεν είναι παράλογο. Ναι. Αλλά είναι λογικό. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ παράλογο ο Ολυμπιακός να αλλάζει τώρα πέμπτη φορά προπονητή, να έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός, να έχουν αλλάξει την ΑΕΚ αρκετοί προπονητές. Αυτό είναι το άσχημο, έτσι. Ναι, σίγουρα είναι πολύ άσχημο αυτό. Πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή, η φετινή χρονιά ήταν. Δεν την έχω ξαναδεί αυτά που βλέπω. Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός, τον οποίο πάντα είσαι κοντά, κατά την άποψή σου ποδοσφαιρικά εντελώς, τι άλλαξε τους τελευταίους 2-3 μήνες, τι έχει πετύχει ο Ζουνίδης? Έχει βάλει τα πιστεύω του. Και τα πιστεύω του τα υλοποιεί. Δεν είναι θέμα να αλλάζεις κάθε φορά τα πιστεύω σου. Mm-hmm. Ανάλογα τις συνθήκες ενός αγώνα. Αν μου πήγε καλά, αν δεν μου πήγε καλά θα δω άλλα πιστεύω. Mm-hmm. Αυτό συνέβαινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θα είναι κρίμα να μην λέμε την πραγματικότητα, να φοβόμαστε. Αυτό συνέβαινε. Ο Μαρίνος, αυτό το πιστεύω του, αυτό που θέλει να δημιουργήσει και θέλει να χτίσει, το δείχνει. Το δείχνει και το υλοποιεί. Μπορεί πολλές φορές να μην πετυχαίνει από την αρχή. Ναι. Και είναι λογικό, έτσι. Δεν μπορεί να πάντα να πετυχαίνουμε. Αλλά όμως δεν θα φύγει ποτέ από τα πιστεύω. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό που λέω και εδώ που είναι εδώ πέρα ο Μαρίνος. Mm-hmm. Προπονητικά οι αρχές του, πού θα έλεξε ότι βασίζονται? Από πού ξεκινάει, τι έχει πρώτα απ' όλα στο μυαλό του για να χτίσει μια ομάδα? Ότι είναι σε μια μεγάλη ομάδα, όποια και να είναι αυτή, yeah. Ότι περνάει στους ποδοσφαιριστές ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να έχουμε την ταυτότητά μας ότι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα και όποιος να έρχεται θα πρέπει να χτίσει αίμα για να μας κερδίσει. Mm-hmm. Συμφωνείς με την αίσθηση που υπάρχει ίσως πιο πολύ στην Αθήνα μεταξύ των Παναθηναϊκών ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα από τον ΠΑΟΚ και έχουν τον πρώτο λόγο
ή μήπως, εντάξει, για τα μάτια του κυπέλου έχουμε αρκετές εβδομάδες ακόμα και να το δούμε καλύτερα τότε πώς θα είναι οι ομάδες. Κοίταξε, να το πάμε ένα-ένα. Ναι. Αν πάμε από το τελευταίο, από τα μάτια του κυπέλου, είναι δύο παιχνίδια, δεν είναι ένα. Ναι. Οπότε να πεις ότι βρέθηκε σε μια καλή στιγμή ένας από τους δύο, πήρε ένα παιχνίδι και τέλειωσε. Εκεί υπάρχει στρατηγική, υπάρχει το αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει ένα δεύτερο παιχνίδι και παίζονται πάρα πολλά. Οπότε δεν μπορείς να πεις προγνωστικά για δύο παιχνίδια τέτοια. Γιατί είναι δύο πολύ καλές ομάδες, πάρα πολύ καλές ομάδες και σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Συμφωνείς ότι ο Παναθηναϊκός είναι στο ανέβασμά του, ενώ ο ΠΑΟΚ παλεύει λίγο να ξαναβρει τη φόρμα του που είχε πριν κανένα δίμηνο? Ναι, συμφωνώ, αλλά όμως δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ούτε στο κατέβασμα ούτε σε μια σταθερότητα. Και αυτός, εγώ βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι είναι και αυτός στο ανέβασμα. Έτσι. Αρχίζει και βρίσκει ξανά τα πατήματά του και προχωράει. Μπορεί να μην έχουν έρθει κάποια αποτελέσματα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάνει ισοχύτισμα. Ναι. Κώστα, τι διακρίνεις στο φετινό ΠΑΟΚ? Στην ομάδα που έκανε ένα φοβερό σερί το Ιανουάριο-Φεβρουάριο, με τους πιο μεγάλους, εντάξει, έχει μια ισορροπημένα αποτελέσματα. Εκτός έδρας έχει χάσει, εντός έχει πάρει κάποια παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ ο μόνος που δεν έχει αλλάξει προπονητή. Ένα χρόνο συμπλήρωσε ο Ίβιτς μετά από καιρό. Θα βάλουμε και μια τούρτα στη μέση. Έτσι. Ναι, βάλαμε, τι νομίζεις. Βάλαμε, τι νομίζεις. Είχε να συμβεί αυτό 7 χρόνια. 7 χρόνια, ξέρετε. Κοιτάξτε, λοιπόν, να πούμε και λίγο πιο σοβαρά πράγματα. Είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα. Από ό,τι βλέπω εγώ από μακριά, σας ξαναλέω, γιατί όποιος δεν ζήσει μέσα στα αποδυτήρια δεν μπορεί να το καταλάβει. Δείχνει ότι υπάρχει καλό κλίμα. Δείχνει αυτό που σας είπα πριν, ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη από τη διοίκηση σε όλους αυτούς που δουλεύουν μέσα στον ΠΑΟΚ. Οπότε αυτό το πράγμα, και όταν θα σου έρθει στραβή, θα μείνει σταθερό, θα μείνει όρθιο. Αυτό πιστεύω ότι αυτή είναι η διαφορά του ΠΑΟΚ. Κατά την άποψή σου, βλέποντας τον ΠΑΟΚ, διακρίνεις κάτι που λείπει? Ξέρω εγώ, σε θέσεις, σε χαρακτηριστικά, σε νοοτροπία, τι βλέπεις να λείπει, γιατί είπαμε τα καλά. Ναι, κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να σου το πω 100%, γιατί σου είπα βλέπουμε από μακριά. Ναι. Δεν το ζήσεις από κοντά, επειδή το έζησα όταν ήμουν ποδοσφαιριστής στο ΠΑΟΚ, και μόνο τότε που είσαι σε καθημερινή τριβή, βλέπεις αδυναμίες ή προτερήματα, έτσι. Όταν είσαι μακριά ή βλέπεις οπτικά μόνο, βλέπεις μια οπτασία, δηλαδή μπορεί να κάνεις λάθος στην κρίση σου, ναι. Ναι. Οπότε επειδή επιφυλάσσομαι και δεν θέλω να λέω τέτοια λόγια, δεν γνωρίζω ακριβώς τι χρειάζεται το ΠΑΟΚ. Αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ναι. Για να κλείσουμε, και επειδή είπαμε ότι πάμε για ένα καλό φινάλε στη χρονιά, δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα να κάνουμε προγνωστικά για το κύπελο που είναι οι τέσσερις, δυσκολευόμαστε να πούμε ότι υπάρχει φαβορή, έτσι, δηλαδή δεν φαίνεται κάτι. Ελπίζεις ότι θα είναι έτσι η επόμενη χρονιά, ότι και ο πρωταθλητής πλέον θα κριθεί σε λεπτομέρειες? Έχω την εντύπωση ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Αυτή την εντύπωση έχω. Γιατί αν όπως ο Παναθηναϊκός μείνει σταθερός με τον Μαρίνο, που αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή, αν ο ΠΑΟΚ είναι σταθερός και πατήσει και βάλει άλλο ένα σκαλοπατάκι σαν στόχο, η ΑΕΚ, βλέπουμε μια ΑΕΚ τελείως διαφορετική φέτος, στα τελευταία παιχνίδια, έτσι, μην κρυβόμαστε, πιο συγκροτημένη στο κάτω-κάτω. Σίγουρα όταν οι μεγάλες ομάδες δυναμώνουν, θα δούμε και ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Εκτός γηπέδων τα δεδομένα, οι ισορροπίες, διαιτησίες, νιώθεις ότι κάτι αλλάζει? Δεν θέλω καν να το σχολιάσω αυτό. Καθόλου. Θέλω καν να, δεν θέλω, ναι, όχι, δεν θέλω να το σχολιάσω καν αυτό, γιατί ό,τι και να λέμε, δεν ξέρω, ούτε καν, δεν θέλω ούτε... Δεν σε νοιάζει? Όχι, δεν δε με νοιάζει. Απλά αξίζει τελικά να μην είναι συνέχεια για αυτό το πράγμα ή όχι? Όχι, αν έχουμε μια φανερή βελτίωση που εμείς νομίζουμε ότι κάτι αλλάζει, ναι, καλό να το τονίζουμε, να τους δίνουμε κουράγιο, δηλαδή, που προσπαθούν να τα αλλάξουν. Εγώ βλέπω μια βελτίωση προς τους διαιτητές, τον διαιτητή, γιατί και οι διαιτητές είναι και οι Λάισμαν, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά βλέπω μια κατάρρευση προς τους Λάισμαν. Σωστά.
Τα λάθη είναι. Αλήθεια, είναι μεγάλα τα λάθη. Τεράστια τα λάθη. Και σε όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο σε μία-δύο ομάδες. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Ότι τα λάθη γίνονται εναντίον όλων. Ναι, ακριβώς. Άρα, ναι, το ενθαρρυντικό είναι αυτό. Αλλά μήπως όμως από αυτά όλα τα λάθη έχουν δημιουργηθεί διαφορές. Να καλύψεις βαθμούς, να μην καλύψεις βαθμούς και αυτά. Mm-hmm. Από ανθρώπινα λάθη μιλάμε, έτσι πάντα. Αλλά όταν αυτά τα λάθη είναι συνεχόμενα. Όταν ανεβαίνω τόσα χρόνια. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω για αυτό το πράγμα, γιατί δεν αξίζει. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.